Ήξερα και αποδείχθηκα αληθινός ότι ο Κωστής με τις γνώσεις, το ήθος, την προθυμία και την αίσθηση του χιούμορ θα ήταν σημαντικό βοήθημα στο στήσιμο της μοίρας. Δουλειά σκληρή, μας συνάμα ευχάριστη. Πετάγαμε πολύ μολοκέμπρου για αεροπλάνα και συνεχώς ανακαλύπταμε μια καινούργια δυνατότητα του αεροσκάφους, την οποία σπέβδαμε να μοιραστούμε στους συναδέλφους μας. Θυμάμαι ότι στις 21 Μαΐου 2006, τη μέρα της γιορτής του, η μέρα Κυριακή το απόγευμα, ήμασταν μαζί σε μια τριάδα η οποία έκανε διελεύσεις στις εορτές για τη μάχη της Κρήτης. Θυμάμαι ακόμη ότι ήμουν στο καμαράκι των Ρέντινες, αρχηγός των φόλεων ζευγάρι, όταν με πήρε συνάδελφος από την 112 και μου είπε ότι κάτι σοβαρό έγινε. Ο Κώστας Ηλιάκης, πέρα από ένας εξαίρετος συνάδελφος και πολύ καλό παιδί, ήταν ένας, και βάζω τον εαυτό μου μέσα, και θα παραμείνει για πάντα ένας από εσάς. Τους ανθρώπους που ζουν με τον κίνδυνο, διότι πλησιάζουν οριακά τα όρια των οπλικών συστημάτων που τους έχουν διατεθεί, ώστε να είναι σε θέση να νικήσουν ένα παρόμοιο εξοπλισμένο αντίπατο. Ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τα παιδιά, το team της ομάδος ZEVS που εντυπωσίασαν για άλλη μια φορά το κοινό και το καθήλωσαν, θα έλεγα, παρά τη δυσκολία της ημέρας που ήταν καθημερινή, όταν ο κόσμος με ρώταγε θα έχουμε, ήταν ο μαγνήτης που τράβηξε τον κόσμο στο αεροδρόμιο. Όπως και αν το κάνουμε, αυτό είναι. Λοιπόν, θέλοντας λοιπόν να τους ευχαριστήσουμε, θα τους προσφέρω τα αναμνηστικά της μάχης της Κρήτης. Και εμείς θα θυμίζουν στην πορεία της καριέρας σας ότι συμμετείχατε σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως την μάχη της Κρήτης. Του βαμμένου μας στην ουσία. Να φαίνεται. Και πάλι περίμενε για το μετάλλιο. Να σε καλά. Μισό λεπτό θα κάνω για το μετάλλιο. Για το μετάλλιο σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Είναι για τη μάχη της Κρήτης. Είσαστε συνδιοργανωτές 115. Για το τι κάναμε. Ναι, βέβαια. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα. Ειδικά στην τελετή λήξης δεν θα γινόταν. Πέμπτη σήμερα και βρισκόμαστε στο χώρο της 115ης Πτέρυγας Μάχης. Παρακολουθήσαμε το τρισάγιο στη μνήμη του σμιναγού Κώστα Ηλιάκη λίγο πριν την αναχώρηση του πολεμικού αεροσκάφους για το καθιερωμένο μνημόσυνο στην Κάρπαθο. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά πριν την αναχώρηση τελείται τρισάγιο στη μνήμη του σμιναγού Κώστα Ηλιάκη. Αμέσως μετά ακολούθησε κέρασμα και έγινε ανταλλαγή δώρων από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε υπτάμενους και στο διοικητή της μονάδας. Είμαι ο πισμιναγός Βολακάκης Δημήτριος και μαζί με την ομάδα ZEVS συμμετείχαμε την 3η 21 Μαΐου στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 78ης επέτειου της Μάχης Κρήτης με μια επίδειξη της ομάδας πάνω από το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Τον ήρωα σμιναγό Κώστα Ηλιάκη. Άρα τα όπλα μας τους ανεβαίνουν, δεν ξέρουμε αυτά που κρατάμε. Όλα.
σαν το τον δεφτάνει αυτή που μπορώ εδώ. Καλιά, ναι.